Η Νέα Δημοκρατία απέπεμψε το γνωστό μοντέλο και μέλος της ΟΝΕΔ, Έλλη Παπαγγελή, μετά από ανάρτησή της στο Instagram, όπου αποκαλεί τους οπαδούς του ΠΑΟΚ Βούλγαρους. Η πρώην υποψήφια βουλευτής μιλά στη Βελίκα Καραβάλτσιου. Κάποιοι φανατικοί, ας πούμε, οπαδοί, κάλεσαν τον κόσμο του ΠΑΟΚ να μην στρατευτεί σε περίπτωση επιστράτευσης. Αυτό το θεώρησα εγώ λίγο υπερβολικό. Και είπα να το σχολιάσω και λίγο χιουμοριστικά, αν θέλεις, κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με ένα παρατσούκλι που λίγο πολύ υπάρχει, ξέρεις, μεταξύ των οπαδών των ομάδων. Και άλλη μια φορά η Έλλη Παπαγγελή μπήκε στο στόχαστρο. Η ίδια πάντως δεν άλλαξε άποψη, αν και κατέβασε το σχετικό post. Εμένα ότι βρήκα υπερβολική την αντίδραση κάποιων οπαδών του ΠΑΟΚ να μην συστρατευθούν σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, αν τιμωρηθεί η ομάδα τους. Είναι παράλογο οπαδοί να βάζουν δηλαδή την ομάδα τους πιο πάνω από την πατρίδα. Το διαδικτυακό ψήφισμα των οπαδών του Δικεφάλου είχε τίτλο «Αν τιμωρηθούμε, δεν πάμε στον πόλεμο σε περίπτωση επιστράτευσης». Το γνωστό μοντέλο και μέλος της ΟΝΕΔ έγραψε «Θα πάνε, αλλά με το βουλγαρικό στρατόπεδο». Το ακραίο σχόλιο ακολούθησαν ακραία μηνύματα και απειλές κατά της νεαρής πολιτικού. Οι άνθρωποι με χιούμορ το κατάλαβαν και μου είπαν ότι εντάξει, να μην δίνω σημασία. Τώρα αυτοί κάποιοι φανατικοί, οργανωμένοι, δέχτηκα πολλά μηνύματα και απειλές και όλα. Είναι απειλές κατά της ζωής μου, της οικογένειάς μου. Η Νέα Δημοκρατία την διέγραψε για τέταρτη φορά.